Ναύος καθώς επικράτησε στο Θεσσαλικό ντέρμπι της Νίκης Βόλου με σκόρ 1-0 και αναρριχήθηκε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του Βορειομήλου της Τρίτης Εθνικής. Όπου συγκατοικεί με την Νίκη Βόλου, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς. Το γκολ που έκρινε το ντέρμπι στον Τύρναβο πέτυχε ο Άκης Σουλίδης στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ όμορφο τρόπο. Χαρακτήρα όλα τα παιδιά. Θεωρώ πως ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού καλύτερα από την Νίκη Βόλου. Δεν σημαίνει ότι το βάλα τον γκολ εγώ. Σημασία έχει ότι προσπαθήσαμε όλοι για να επιτευχθεί αυτό το γκολ. Έτσι και το βάλα εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα η νίκη σημαίνει πολλά, διότι από ό,τι άκουσα τα αποτελέσματα ίσως μας βολεύουν. Και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και το επόμενο αυτή τη στιγμή είναι Ηρακλή. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Ναι, θεωρώ πως είναι δίκαιο, γιατί είμαστε καλύτεροι από την Νίκη Βόλου σε όλο το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές του Γιώτη Σταματόπουλου, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν καλύτεροι της νίκης και μάλιστα στο 65ο λεπτό και στο 85ο του αγώνα έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες για να κλειδώσουν το τρίποντο. Καθώς οι Κράβαρης και Σουλίδης αντίστοιχα σημάδεψαν το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων. Είχαμε τους παίχτες, δείξανε μεγάλη θέληση, μεγάλη πίστη στις δυνατότητές τους για να πάρουν αυτό το μάτς. Αυτός ήταν και ο στόχος. Ήταν ένα δεύτερο πάρα πολύ δυνατό και δύσκολο παιχνίδι σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θέλω να συγχαρώ τους παίχτες μας για αυτή τη μεγάλη την νίκη που χάρισε στους εαυτούς τους αλλά και στην πόλη του Τυρνάβου. Στο κακό δεύτερο ημίχρονο στάθηκε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της νίκης Κώστας Γρηγοριάδης, ενώ εξέφρασε τη σιγουριά του πως η ομάδα του θα καταφέρει στο τέλος να πετύχει το στόχο της ανόδου, παρά τα εξαγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Εμείς ήρθαμε σε ένα μάτς το οποίο ήταν ντέρμπι, ξέραμε τι θα γινότανε. Παίξαμε ανοιχτά γιατί το θέλαμε το παιχνίδι και το χτυπήσαμε. Κάτι προσπαθήσαμε να κάνουμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν μας βγήκε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τύρναβος μας έκλεισε τους διαδρόμους, δεν μπορούσαμε να βρούμε λύση μπροστά και ήρθε αυτό που ήρθε. Τη μια ισοπαλία μπορούσαμε να την έχουμε πάρει. Εμείς έχουμε ένα εύκολο πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι βατό για μας δηλαδή. Είμαστε μέσα στους στόχους μας και πιστεύω ότι η ομάδα θα βγει κατηγορία. Είμαστε οικογένεια και έχουμε αξίες πρώτα σαν άνθρωποι και ύστερα σαν ποδοσφαιριστές. Και επειδή είμαστε εναρμονισμένοι στο στόχο μας, είμαστε μια οικογένεια και αυτά τα προβλήματα μας δυναμώνουν και τα ξεπερνάμε και πηγαίνουμε μπροστά.